Αγαπητοί μου γονείς, από χθες πατάω το πόδι μου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Ήρθαν και με πήραν από το νησάκι Έλλης ο αδερφός μου Θανάσης και ο κουμπάρος μας Κεφαλιακός. Άλλα παιδιά από την Ευρυτανία τα πήραν οι συγγενείς τους. Είπαμε ότι δεν θα χαθούμε με όσους μείνουν για να δουλέψουν στη Νέα Υόρκη. Εγώ μένω στο Ανθοπολείο το Βελούχι του κουμπάρου μας. Έχει πίσω από το μαγαζί μία καμαρούλα με ένα κρεβάτι. Εκεί θα κοιμάμαι. Τη μέρα θα δουλεύω στο Ανθοπολείο. Με το πλοίο Πατρίς κάναμε 32 μέρες ταξίδι από τον Πειραιά μέχρι εδώ. Ευτυχώς η θάλασσα ήταν τις περισσότερες μέρες καλή. Τρώγαμε καλά, αλλά επειδή ήμασταν πολλοί, κοιμόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον στα αμπάρια του πλοίου. Γνώρισα πολλά παιδιά και από άλλα μέρη. Αλλά εμείς οι Ευρυτάνες και από την Αυπακτία ήμασταν περισσότεροι. Να μου φιλήσετε τα αδέρφια μου, τον Σπύρο και τον Βαγγέλη, και πέστε στην αδερφή μου τη Μαρία ότι η ξενιτιά είναι πικρή και έχει βάσανα, αλλά εγώ θα τη φροντίσω. Δεν σας ξεχνώ. Θα σας ξαναγράψω. Ο Θανάσης μας δουλεύει σε εστιατόριο. Εδώ το λένε ρέστοραν. Και έχει πολλή δουλειά. Δεν αδειάζει καθόλου. Θα σας γράφω εγώ τα νέα. Νέα Υόρκη, 20 Σεπτεμβρίου 1914. Ασπάζουμε τη δεξιά σας, ο ξενιτεμένος γιος σας Μίτσος. Το πρώτο γράμμα, όπως το θυμάμαι μικρό παιδί, που το είχαν φυλαγμένο στο συρτάρι της Σοφινιέρας, ήταν κυτρινισμένο και ζαρωμένο από τα δάκρυα της μάνας Φωτεινής, που είχε δύο παιδιά στην Αμερική και έκλαιγε συνέχεια απαρηγόρητη. Ο Μίτσος Κάπας έδειξε ασυνήθιστη δραστηριότητα για την ηλικία του. 16 ετών μόλις έφτασε στην Αμερική. «Να μην μας ντροπιάσεις αυτούς τα ξένα που θα ζεις», ήταν η τελευταία παραγγελία του πατέρα του, του περήφανου Μπαρπαζάχου, όπως όλοι τον έλεγαν, όταν τον αποχαιρετούσε στο σταθμό του τρένου στο Βραχώρι. Ήταν από γενιά ο Μπαρπαζάχος. Ο πατέρας του, Θανάσης Κάπας, 20 χρονών παλικάρι και ψηλός, πανύψηλος, έλαβε μέρος στην έξοδο του Μεσολογγίου. Ήταν τρίτος υπαρχηγός του οπλαρχηγού του Ζυγού, Δημήτρη Μακρύ, που αυτός μόνο με τις πολεμιστές του κατάφερε να βγει από το Μεσολόγγι και να τραβήξει κατά την Ευρυτανία. Μαζί του και ο Θανάσης Κάπας, που έμεινε μόνιμα πλέον στον Τέρνο και η κυβέρνηση Καποδίστρια, του απένιμε τον τίτλο του Χιλίαρχου. Εκεί παντρεύτηκε και έκανε 12 παιδιά, όλα αγόρια. Τελευταίος, το 1862, γεννήθηκε ο πατέρας του Μίτσου Κάπα, ο Μπαρπαζάχος. Κατέβηκε στο Βραχώρι και με άλλους τερνιώτες για καλύτερη τύχη. Στο Βραχώρι παντρεύτηκε τη Φωτεινή Ασημάκη και έκανε μαζί της 5 παιδιά, 4 αγόρια και μία κοπέλα, τη Μαρία. Καθώς είχε ανοίξει ο δρόμος για την Αμερική, έστειλε πρώτα τον πρώτο του γιο, τον Θανάση, και ύστερα το 1914 και το Μίτσο. Είναι εδώ μαζί με τον Θανάση, ο όρθιος. Ο Μίτσος, καθώς δούλευε στο Ανθοπολείο του Κεφαλιακού, κατάφερε τα βράδια να παρακολουθεί και νυχτερινό γυμνάσιο. Έτσι έμαθε καλά τη γλώσσα και ανεξαρτοποιήθηκε πολύ γρήγορα, πέρα από τις στενές σχέσεις που απέκτησε με τους άλλους Έλληνες μετανάστες. Πέτυχε όλους τους στόχους που έβαλε στη ζωή του.
πρώτα-πρώτα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή σε 8 χρόνια, από το 1920 μέχρι το 1928, που κατέβηκε στην Ελλάδα για να παντρέψει τη μονάκριβη αδερφή του Μαρία, είχε δημιουργήσει αλυσίδα ανθοπολίων στο Μανχάταν. Είχε πολλούς μαύρους στη δούλεψή του και τους συμπεριφερόταν, όπως έλεγε, όχι τόσο σαν αφεντικό, αλλά σαν φίλος, σαν μεγαλύτερος αδερφός. Από αυτούς έμαθε τα spirituals, τραγούδια, και όταν αργότερα στην Ελλάδα γίνανταν οικογενειακά γλέντια, περιμέναμε όλοι να τραγουδήσει ο θείος Μίτσος ο Αμερικάνος, το γέρο ποταμό, το Μισισιπί, στα Αμερικάνικα, με την ξάστερη και παθιάρικη φωνή του. Το 1984, μάλιστα, όταν βρέθηκα στην Αμερική, προσκεκλημένος από το μεγαλύτερο κέντρο βυζαντινών ερευνών στον κόσμο, το Doubleton Oaks, στην Washington DC, με παρεκάλεσε όντας αυτό στην Ελλάδα τότε και πήγα να επισκεφτώ το κεντρικό του ανθοπολείου στη Fifth Avenue, για 32η οδό, γωνία στο Μανχάταν. Υπήρχε ακόμα ανθοπολείο στο ισόγειο, ενός τεράστιου πολυόροφου κτηριακού συγκροτήματος. Μπήκα μέσα και έδωσα γνωριμία. Μου είπαν πως είχαν ακούσει από παλαιότερους ότι το πρώτο ανθοπολείο στα χρόνια του Μεσοπολέμου το ίδρυσε ένας Έλληνας. Ο Μίτσος Κάπας έστειλε συνέχεια δολάρια και ο Μπαρπαζάφος αγόραζε συνέχεια κτήματα στο Αγρίνιο, χωράφια, λιοστάσια και βέλια στην περιοχή του Γεροκομείου, στη συνοικία Ντούτσαγα, που ήταν, από το πατρικό σπίτι, που ήταν και το πατρικό σπίτι και όπως σήμερα είναι γνωστή η γειτονιά ως Καπέικα. Από την νεαρή ηλικία, μόλις έκανε τα πρώτα βήματα, επαγγελματικά βήματα, συνδέθηκε με την οργάνωση των Ομογενών ΑΧΕΠΑ. Έφτασε με τα χρόνια να εξελιχθεί σε δημιουργικό παράγοντα και από το πιο ικανά στελέχη της μέχρι που έγινε και πρόεδρος. Είναι αυτός που είναι στο κέντρο. Ακριβώς. Συνέδρια Ομογενών στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στην Πενσιλβάνια, στην Ουάσιγκτον DC, στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα. Μοναδικός στόχος, η σύσφιξη των σχέσεων όλων των Ελλήνων, η ελληνική και η παιδεία, η ελληνική γλώσσα, ιδιαίτερα στα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς, η υποδοχή νέων μελών, η συνεργασία με την Εκκλησία. Έχουν μείνει ιστορικοί φιλανθρωπικοί χωροί που οργάνωνε με τους συνεργάτες του σε μεγάλα ξενοδοχεία του Μανχάταν, καθώς πληροφορούμαστε από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής, τις ελληνικές εφημερίδες της Νέας Υόρκης. Όταν αργότερα στην Ελλάδα συζητούσε για τα μεγάλα εκείνα χρόνια της δημιουργικής του παρουσίας στην Αμερική, 1914-1939, έφερνε την κουβέντα και επέμεινε σε ένα κέριο θέμα. Εμείς, έλεγε, είχαμε προορισμό να βρούμε δουλειά, να σταθούμε στα πόδια μας και ύστερα να ριχτούμε στη μάχη της ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας. Πριν η επιστήμη ασχοληθεί με τα δύο αυτά μεγάλα κεφάλαια που αφορούν τον άνθρωπο, τις ανάγκες του και την κοινωνία, μέσα στην οποία παλεύει ο ίδιος, εμείς οι Ομογενείς τα είχαμε κάνει πράξη με μια στενή
σε καθημερινή βάση συνεργασία και αγγελοβοήθεια των Ελλήνων της Νέας Υόρκης. Ιδιαίτερα στο μεγάλο οικονομικό κράχ του 1929, περιμαζεύαμε τους φτωχούς, στεγάζαμε τους άστεγους, δημιουργήσαμε συσίτια για τους άνεργους, στηρίζαμε τους άπορους και όσους έχασαν τις δουλειές τους. Το φιλάδελφο και φιλάνθρωπο, όσων ομογενών μπορούσαν, είχε άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία της Νέας Υόρκης. Πολλοί μας μιμήθηκαν, έλεγε, ιδιαίτερα οι Ιταλοί φίλοι μας. Με τους Αχέπανς οργάνωνε ταξίδια σε εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, Ρώμη, Πομπεία, Παρίσι. Δύο φορές κατέβηκε στην Ελλάδα. Το 1928 για να παντρέψει την αδερφή του με τον Δημήτρη Παλιούρα, που είχε γεννηθεί στη Ρωσκά και κρατούσε μαζί του φιλία από το 1938 για να παντρευτεί Ελληνίδα. Παντρεύτηκε ο ίδιος την Αθανασία Σαγιώργη, αλλά το 1939 τον έκλεισε στην Ελλάδα ο πόλεμος. Δεν ξαναπήγε στην Αμερική. Στα χρόνια της κατοχής, με τη βοήθεια των συνεταίρων του, πούλησε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία στη Νέα Υόρκη. Έμεινε στο Αγρίνιο, δήλωνε εκτιματίας, αλλά το δημοσιοσχεσίτικο και κοινωνικό του δαιμόνιο δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Στην κατοχή και στον εμφύλιο προσέφερε τις υπηρεσίες του ως άμυστος διερμηνέας της Ελβετικής και Σουηδικής Αποστολής του Ερυθρού Σταυρού στην Αιτωλοκαρνανία και Βρυτανία. Αργότερα έγινε αντιδήμαρχος στη Δημαρχία Παναγόπουλου και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημαρχία Σαγιώργη. Καθημερινό μέλημά του ήταν να φυτεύει σε όλους τους δρόμους πολύχρωμες τριανταφυλλιές, να μου σκοβολάει ο τόπος την άνοιξη και το καλοκαίρι, όπως έλεγε. Τον θυμούνται όλοι. Γύριζε με ένα τριαντάφυλλο στο πέτο, ορθός, στιτός, με το ψηλό καπέλο τριρεμπούμπλικα, πάντα ντυμένος στην τρίχα, προσιτός και αγαπητός σε όλους. Έλεγε με απορία η μάνα μου, η αδερφή του. Πού βρίσκει κόκκινα τριαντάφυλλα μες στο κατοχήμονο? Αυτός πάντα άρχισε τις συζητήσεις πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Εμείς στην Αμερική, εγώ στην Αμερική, όταν ήμασταν στην Αμερική, από την πλευρά μας, τα ανήψια του τον πειράζαμε συχνά λέγοντάς του «Θείε, πώς γίνεται και προκόψατε στην Αμερική?» Για να ακούσουμε αυτό που περιμέναμε, το στερεότυπο. Ήσερε το κορμί του ακόμη και την τελευταία χρονιά που έφυγε πλήρης ημερών το 1993 σε ηλικία 95 χρονών και έλεγε με περηφάνεια «Όλα οφείλονται στο κοφτερό και ξύπνιο μυαλό των Ευρυτάνων». Σας ευχαριστώ.